Με μεγάλη χαρά είμαστε σήμερα στην Τρίπολη για να παρουσιάσουμε την διαμεσολάβηση σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο της Τρίπολης και το Επιμελητήριο. Είναι μεγάλη μας χαρά γιατί μας δίνεται η ευκαιρία να παρουσιάσουμε ένα νέο θεσμό ο οποίος έρχεται να μας βοηθήσει να βρούμε εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών πέρα από τις γνωστές διενέξεις στα δικαστήρια. Η διαμεσολάβηση, το γνωρίζουν οι δικηγόροι και σιγά σιγά το προωθούμε όλοι μαζί, δικηγορική σύλλογη και επιμελητήρια, είναι ένας τρόπος, ένας νέος θεσμός που μας δίνει την δυνατότητα όταν έχουμε μία διένεξη, μία αντιπαράθεση, αντί να πηγαίνουμε στα δικαστήρια, να μπορούμε μαζί με τη βοήθεια του διαμεσολαβητή να βρίσκουμε την καλύτερη δυνατή λύση, μία λύση που είναι σύμφυτη με τα συμφέροντά μας. Είναι μεγάλη μας λοιπόν χαρά που σήμερα θα συζητήσουμε με όλους τους παράγοντες της πόλης αυτόν τον νέο θεσμό. Και πιστεύω πολύ σύντομα αυτός ο σπόρος που θα σπείρουμε εδώ σήμερα να φυτρώσει και να έχουμε τη χαρά σε ένα επόμενο διάστημα να δούμε οργανωμένες δομές διαμεσολάβησης. Εμείς χειροκροτάμε αυτές τις προσπάθειες και πιστεύουμε ότι πολύ σύντομα όλοι οι κάτοικοι της Τρίπολης θα χαρούν την διαδικασία της διαμεσολάβησης. Όπου έχει γίνει σε οποιαδήποτε άλλη πόλη της Ελλάδος ή είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό, ποιο είναι το αποτέλεσμα του κόσμου και προσέλευση του κόσμου, ήταν σε ικανοποιητικά επίπεδα για ενημέρωση? Είναι αλήθεια ότι έχουμε γυρίσει όλη την Ελλάδα, από την Αλεξανδρούπολη μέχρι την Κρήτη. Γι' αυτό χαιρόμαστε που είμαστε και σήμερα στην Τρίπολη. Τα αποτελέσματα δείχνουν ευβίωνα, αρχίζουν να δείχνουν πρώτα θετικά αποτελέσματα. Μπορώ να σας πω, στην Αλεξανδρούπολη ήδη έχουν καταγραφεί 20 πρώτες διαμεσολαβήσεις και βεβαίως και σε άλλες πόλεις παρόμοια αποτελέσματα. Είμαστε στην αρχή, θέλουμε να ενημερώσουμε τους πολίτες, θέλουμε να ενημερώσουμε τις επιχειρήσεις, γι' αυτό ιδρύθηκε και ο ΠΕΜΕΔ, ο οποίος είναι ο φορέας που δημιουργήθηκε με την σύμπραξη όλων των κοινωνικών εταίρων, του ΣΕΒ, της ΓΕΣΕΕ, της ΣΕΤΕ, αλλά και επιστημονικών φορέων, όπως η Δικηγορική Σύλλογη, το Τεχνικό Επιμελητήριο, ο Ιατρικός Σύλλογος, η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών. Όλοι μαζί λοιπόν αποφασίσαμε να αγκαλιάσουμε την διαμεσολάβηση και να την προωθήσουμε. Τα αποτελέσματα αρχίζουν σιγά σιγά να μας δείχνουν ότι αυτός είναι ο σωστός δρόμος για την επίλυση των διαφορών. Θα μας πείτε λίγο σε τι διαφορές αφορούν και αν στόχος είναι να μειωθεί η δικαστική δουλειά? Αφορά όλες τις υποθέσεις, όλες τις ιδιωτικές διαφορές. Όπου δηλαδή υπάρχει μια διαφορά που άπτεται του αστικού δικαίου, δηλαδή οικογενειακές, πράγματες, ενοχικές, κληρονομικές διαφορές. Όλες αυτές τις υποθέσεις μπορούν πλέον να λυθούν με την διαμεσολάβηση. Η αλήθεια είναι λοιπόν ότι έχουμε μια πολύ μεγάλη γκάμα υποθέσεων, καθημερινών απλών υποθέσεων, που μπορούμε να τις λύσουμε με την διαμεσολάβηση. Γι' αυτό είμαστε σίγουροι ότι αν τον γνωρίσουμε τον θεσμό, τα αποτελέσματα θα είναι θετικά, όπως θετικά είναι και σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες και στην Αμερική. Και ο στόχος είναι αυτό που σας ρώτησα? Ο στόχος είναι πάντα η αποσυμφόρηση των δικαστηρίων, αλλά όχι μόνο αυτό. Ο στόχος είναι να έχουμε έναν άλλο πολιτισμό, έναν άλλο τρόπο επίλυσης των διαφορών μας. Καταλαβαίνετε, από το κλασικό θα σου κάνω μήνυση, θα σου κάνω αγωγή, περνάμε σε πιο συμφιλειωτικό, σε πιο ειρηνικό, έλα να τα βρούμε μαζί με τη βοήθεια του διαμεσολαβητή. Άρα ο στόχος είναι, εκτός από την αποσυμφόρηση των δικαστηρίων που είναι το άμεσο αποτέλεσμα, το μεγάλο όραμα είναι η αλλαγή της κουλτούρας, των σχέσεών μας και του χειρισμού των υποθέσεων στις οποίες συγκρουόμαστε, των διαφορών μας. Και οι διαμεσολαβητές είναι συγκεκριμένοι, φαντάζομαι, άνθρωποι, δικηγόροι? Όχι μόνο δικηγόροι, είναι, διαμεσολαβητές είναι αυτή τη στιγμή περίπου 1.600 άτομα σε όλη την Ελλάδα, οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί, έχουν επιστοποιηθεί και διαπιστευτεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
Στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, λοιπόν, όπως δεν μπορεί να επισκεφθεί την ιστοσελίδα και θα βρει 1.600 πιστοποιημένους διαμεσολαβητές, κατά κύριο λόγο δικηγόροι, αλλά μπορεί να είναι από οποιοδήποτε άλλο επάγγελμα, που είναι εκπαιδευμένοι και είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν αυτά τα προβλήματα. Και να ρωτήσω κάτι, και αν κάποιος θέλει να προσφύγει εκεί, το κόστος πόσο μπορεί να είναι? Σίγουρα θα είναι μικρότερα από μια δικαστική διαμάχη. Σε κάθε περίπτωση, ναι, έχουμε δύο συγκριτικά πλεονεκτήματα. Ναι. Ένα είναι ο χρόνος. Μια διαμεσολάβηση μπορεί να τελειώσει μέσα σε μια μέρα. Το δεύτερο, που και το χρόνος είναι χρήμα. Και το δεύτερο βεβαίως είναι και το οικονομικό, διότι οι αμοιβές των διαμεσολαβητών είναι πολύ πιο μικρότερες σε σχέση από έναν μακροχρόνιο δικαστικό αγώνα, αλλά δεν υπάρχουν και δικαστικά ένσημα, δεν υπάρχουν τέλη, δεν υπάρχουν επιβαρύνσεις οικονομικές για τον προσφεύγοντα στη διαμεσολάβηση. Σήμερα θα σας αναλύσουμε για τη διαμεσολάβηση, τα ωφέλη της, τις αρχές που ακολουθεί, και μία από αυτές είναι η πιστευτικότητα. Η πιστευτικότητα είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί δεν θα μπορούν να μεταφερθούν από το διαμεσολαβητή πράγματα τα οποία θα ποθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Είναι μία διαδικασία την οποία υπάρχει συμφωνητικό στο τέλος και έχει εκτελεστεί το τίτλο, όπως έχει και μία δικαστική απόφαση. Και τα ωφέλη της είναι πάρα πολύ σημαντικά. Είναι ένας συμβιβασμός άτυπος, ο οποίος όμως εγκρίνεται με τον νόμο του 3898 του 2010 και θα επιφέρει ένα πολιτισμένο διάλογο στην κοινωνία μας. Επειδή είπατε είστε εκπαιδεύτρια διαμεσολαβητών, μάλιστα, τι πρέπει να έχει κάποιος για να γίνει λοιπόν διαμεσολαβητής? Βασικά θα πρέπει να έχει μία πρωτοβάθμια εκπαίδευση και μετάπειτα θα πρέπει να αντιληφθεί τη διαδικασία του διαμεσολαβητή, ο οποίος ο διαμεσολαβητής πρέπει να είναι ένας ουδέτερος, αμερόληπτος, και θα πρέπει να βγει από το ρόλο του δικηγόρου, εάν θέλει να είναι δικηγόρος. Βέβαια, από το 2014 μπορούν να είναι από όλα τα επαγγέλματα διαμεσολαβητές, οπότε κάποιος ο οποίος πιστεύει στην πολιτισμένη επικοινωνία και μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους να διεκπεραιώνουν τις διαφορές τους με έναν πιο ειρηνικό τρόπο, αυτός μπορεί να είναι και ένας καλός διαμεσολαβητής. Υπάρχει ενδιαφέρον να γίνουν διαμεσολαβητές κάποιοι, δείχνουν? Ναι, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον σήμερα, γιατί υπάρχει και στα δικαστήρια. Τα δικαστήρια αυτή τη στιγμή η εξαγωγή των υποθέσεων γίνεται με πάρα πολύ αργό τρόπο. Μην ξεχνάμε ότι υπήρξε μια πολύμηνη απεργία των δικηγόρων και τώρα οι άνθρωποι και οι δικηγόροι και όλοι μας προσπαθούμε να βρούμε λύση εξωδικαστική. Έχω προσκληθεί από τους διαδραματές της απόψινής ημερίδας και τους ευχαριστώ πάρα πολύ για να κάνω μια εισήγηση σύντομη για την νομοθεσία περί διαμεσολάβησης στην Ελλάδα σήμερα. Υπάρχει από το 2010 το νομοθετικό πλαίσιο. Ρυθμίζεται τόσο η άσκηση του λειτουργήματος του διαμεσολαβητή, η διενέργεια διαμεσολαβήσεων στη χώρα για την επίλυση αστικών και εμπορικών διαφορών και η δεοντολογία του λειτουργήματος του διαμεσολαβητή. Είναι ένα πλήρως νομοθετικό πλαίσιο. Χρειάζεται μία αναμόρφωση και το, από όσο γνωρίζουμε, το Υπουργείο Δικαιοσύνης προχωρεί σε αυτήν. Είμαστε εδώ για να δούμε τις εξελίξεις. Είναι κρίσιμο και πολύ χρήσιμο το ότι και η Τρίπολη, η Πελοπόννησος, η πρώτη περιοχή στην Πελοπόννησο που αγκαλιάζει το θεσμό, βρίσκεται στο πλευρό της οικογένειας της διαμεσολάβησης. Ο Οργανισμός Προώθησης Ενεργητικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών είναι ο φορέας, ο αρμόδιος για την προώθηση της διαμεσολάβησης στην κοινωνία και την οικονομία. Και είναι πραγματικά πολύ ελπιδοφόρο και ενθαρρυντικό το ότι οι τοπικές κοινωνίες αγκαλιάζουν τον θεσμό. Είναι ένας βαθύτατα κοινωνικός θεσμός για την επίλυση των διαφορών στη γειτονιά, στην οικογένεια, στο σχολείο, και αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα, να το κάνουμε προσβάσιμο σε κάθε πολίτη. Είναι μια εκδήλωση σήμερα που διοργανώνει το Επιμελητήριο μαζί με το Δικηγορικό Σύλλογο Τρίπολης όσον αφορά τη διαμεσολάβηση. Είναι ένας καινούργιος θεσμός στην ουσία στην Ελλάδα. Στην Ευρώπη έχει τεθεί εδώ και αρκετά χρόνια και στην Αμερική σε εφαρμογή. Παρουσιάζει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς αναμένεται να επιλύσει άμεσα και οικονομικά διάφορα θέματα που στα δικαστήρια μπορεί να τραβήξουν αρκετά χρόνια. Και είμαστε εδώ πέρα προκειμένου να παρουσιάσουμε τα πλεονεκτήματα της διαμεσολάβησης σε σχέση με το να προσφύγει κάποιος στη δικαιοσύνη. Σε επίπεδο νομοεργαδίας, σε τι βαθμό βρισκόμαστε? Είμαστε ακόμα σε μικρό στάδιο. Στην ουσία, από ό,τι ξέρω, είμαστε τρεις δικηγόροι που έχουμε πιστοποιηθεί σαν διαμεσολαβητές. Αλλά εφόσον δημιουργηθεί εδώ πέρα το κέντρο, θεωρώ ότι θα το μάθει ο κόσμος και
θα γίνουν ακόμα περισσότεροι διαμεσολαβητές. Και σαφώς μπορεί και ένα φυσικό πρόσωπο εκτός από το δικαιωματικό. Φυσικά, οποιοδήποτε μπορεί να γίνει. Και ένας δάσκαλος, ας πούμε, ναι, οποιοδήποτε. Και να μπει στη διαδικασία αυτή για τη σχολική διαμεσολάβηση, για την οικογενειακή διαμεσολάβηση. Δεν είναι κάτι που απευθύνεται αυστηρά σε δικηγόρους. Οποιοδήποτε μπορεί να παρημάρει και να πιστοποιηθεί. Καλησπέρα σας. Είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά που σας έχουμε όλους εδώ απόψε σήμερα. Σαν επιμελητήριο Αρκαδίας, εδώ και 2 χρόνια προσπαθούμε να βρούμε με τον συνεργάτη μου τον κύριο Μαντά να βρούμε τρόπο να διαμορφώσουμε το κέντρο διαμεσολάβησης στην Τρίπολη. Έχουμε επανειλημμένα μιλήσει με τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου της Τρίπολης. Νομίζω τώρα είναι όριμες οι συνθήκες και θεωρώ ότι εφόσον μας εμπιστευτείτε, κύριε Γραμματέα, την διαμεσολάβηση, θα προσδώσουμε το όποιο κύρος έχουμε και σαν επιμελητήριο και σαν δικηγορικό σύλλογος. Το κίνητρο για μας που διακαώς επιθυμούσαμε να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία της διαμεσολάβησης και μάλιστα ενεργά είναι κυρίως για να διαπιστώνουμε καθημερινά σε συζητήσεις με τις επιχειρήσεις και με τους επιχειρηματίες στα μέλη μας ότι το δικαστικό σύστημα, το σύστημα απονομής δικαιοσύνης έχει μπλοκάρει εντελώς. 7 χρόνια μίνιμουμ για να δικαστεί μια στοιχειωδώς απλή υπόθεση. Αυτό, ξέρετε, είναι αντικίνητρο για τις επενδύσεις και τοποθετεί τη χώρα μας, την κατεβάζει μάλλον τη χώρα μας αρκετές βαθμίδες στην κατάσταση των χωρών που είναι φιλόξενες προς επενδύσεις. Είναι χαρά και συγκίνηση θα έλεγα, διότι και εγώ προέρχομαι από τον επιχειρηματικό κόσμο, είχα υπηρετήσει αρκετά χρόνια το θεσμό αυτού του προέκτου Μελητηρίου Αρκαδίας και ειδικά των επιχειρήσεων. Και πραγματικά, σαν να ήταν χθες, έχουν περάσει τόσα χρόνια και διαπιστώνουμε ότι δυστυχώς σε αυτή εδώ τη χώρα που θέλει να λέγεται μια χώρα ευρωπαϊκή, μια χώρα που συμμετέχει στην Ευρωζώνη, που εν πάση περιπτώσει ενδιαφέρεται και την ποιότητα της ζωής των πολιτών της, με ό,τι αυτό σημαίνει, και στον επιχειρηματικό κόσμο και γενικότερα, να μην μπορούν να βρουν άκρη ο κόσμος και να υπάρχουν πάρα πολλά πολλά ζητήματα της εκκρεμότητας. Ένας πρόσθετος λόγος, έξω από αυτά που είπε ο κύριος πρόεδρος του Μελητηρίου, είναι ότι οι όποιες διαφορές, όπως ξέρετε, όπως εγγράφονται, είτε σε προϋπολογισμούς του κράτους ή γενικότερα σε υπουργεία, αποδίδουν μια πλαστή πραγματικότητα όσον αφορά και την οικονομική θέση που μπορεί να έχει η χώρα μας ανά πάσα στιγμή. Δεν είναι δυνατόν να ακούμε δισεκατομμύρια οφειλές που στην πραγματικότητα οι περισσότερες εξ αυτών είναι σε κατεύθυνση λάθος. Και δεν αναφέρομαι μόνο για αυτά που αναφέρονται στον κρατικό προϋπολογισμό ή σε αυτά τα οποία ενδεχομένως σήμερα η χώρα μας αντιμετωπίζει σε σχέση με τα μεγάλα ανοίγματα που προκύπτουν από τις όποιες οφειλές και τα εκμεταλλεύονται βέβαια οι ξένοι και τα διαπραγματεύονται. Αναφέρομαι και στο τραπεζικό σύστημα που εδώ επικρατεί ένας άλλος νόμος. Ένας τελείως διαφορετικός που έχει γονατίσει στην κυριολεξία, μην αποδίδονται σε ευθύνες αυτούς που του ανήκουν. Και βέβαια ο πολίτης σήμερα έρχεται και δικαίως δεν εμπιστεύεται κανέναν από όλους μας και εσείς προφανώς αυτό που εκπροσωπείτε είστε πιστεύω μία όαση σε αυτό το οποίο επιθυμεί ο κάθε Έλληνας να βρει το δίκαιο. Να βρει το δίκαιο του και να αποδοθεί δικαιοσύνη. Αυτό βέβαια για να επιτευχθεί δεν μπορεί να γίνει από μόνο. Χρειάζεται τη διαμεσολάβηση, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση του να υπάρχει διαμεσολάβηση. Σημαντικό ρόλο θα παίξουν ο δικηγορικός σύλλογος, οι δικηγόροι, οι νομικοί μας, που ούτως ή άλλως σήμερα δεν τολμάς να πας κάπου αν δεν έχεις τον δικηγόρο δίπλα σου. Άλλα πράγματα σου παρουσιάζουν και άλλα στο τέλος βγαίνουν.
και το έχουμε διαπιστώσει πάρα πολλές φορές σήμερα, μέχρι σήμερα, τουλάχιστον στις όποιες συνεργασίες έχουμε το κράτος με την πολιτεία ή με τις τράπεζες. Υπ' αυτή την έννοια λοιπόν, και επειδή είναι και επίκαιρο το θέμα, θαρώ ότι είναι ό,τι καλύτερο που θα μπορούσε να γίνει στην πόλη μας. Και επειδή άκουσα και τον πρόεδρο ότι επιζητά να είναι η Τρίπολη το κέντρο διαμεσολάβησης τουλάχιστον για την περιφέρεια της Πελοποννήσου, εγώ προσωπικά είμαι έθνος υποστηρικτής αυτής της προσπάθειας. Θα χαιρετήσω βέβαια και τον κύριο καθηγητή, ο οποίος μας τιμά σήμερα με την παρουσία του, ο κ. Κουτσίρος, και θα μας αναλύσει κάποια θέματα. Και να πω ότι θα είμαστε αλλογοί, κύριε πρόεδρε, και εμείς να βοηθήσουμε, αν χρειαστεί τη δική μας τη βοήθεια, την θεσμική, την οικονομική, δεν ξέρω, προκειμένου να στηθεί αυτό το εγχείρημα στην πόλη μας, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι πολίτες της περιφέρειάς μας. Και πάλι σας καλωσορίζω, σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα και χαιρόμαστε για την κίνηση την οποία έγινε και φανταζόμαστε ότι θα γίνει και στο μέλλον και άμεσα και σε άλλες πόλεις, έτσι ώστε ο κόσμος να ενημερωθεί και να καταλάβει τι γίνεται. Γιατί είναι όλα αυτά ένα μεγάλο ερωτηματικό, ξέρω. Πολλά έχουν, δυστυχώς σήμερα το παιχνίδι το κάνουν τα μημέψιλον. Με ό,τι αυτό σημαίνει, με όλους αυτούς τους σοφιστές που λένε το καθένα στον κόσμο και το μαζί του κάθε μέρα, έτσι και δεν πείθεται κανείς γιατί σε τίποτα. Και υπάρχει και παραπληροφόρηση. Γι' αυτό αξίζει να γίνουν τέτοιες εφημερίδες που να δίνουν τη δυνατότητα να ακούγονται κάποιες εφημερίδες. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας και χαιρόμαστε που είστε εδώ.